διασχίζοντας την καρδιά της παλιάς πόλης ανάμεσα από κρεμαστές αλέες με κλιματαριές, ξαποσταίνω για λίγο στην οδό Βερνάρδου, όπου διακρίνω την επιγραφή στα λατινικά. Με την αρετή αστράφτη το σπίτι, πρώτες μέρες του Ιουνίου 1609. Είναι το οικόσημο της οικογένειας Κλόντμπι. Στο τρίγωνο αέτομα ενός από τα πιο όμορφα θυρώματα της παλιάς πόλης. Μπαίνω στα ενδότερα του οικίματος για να γευτώ τα λαχταριστά μπακλαβαδάκια και τα κανταΐφια του κυρίου Γιώργου Χατζιπαράσχου, εδώ και πολλά χρόνια πλάθη με αριστοτεχνική μαϊστρία μαζί με τη γυναίκα του λεπτό ατσαλάκωτο φιλοκρούστας για σιροπιαστά γλυκίσματα. Κύριε Γιώργο, πόσα χρόνια σε αυτό το χώρο, πόσα χρόνια καταπιάνεστε με τα ζυμάρια και φτιάχνετε ο μοναδικός στην Κρήτη πια, φύλλο κανταΐφι και φύλλο για μπακλαβά, χειροποίητο. Εγώ σε αυτή τη δουλειά μπήκα το 12 χρονών το 1946 σε ένα αφεντικό μικρασιάτη, Χαλβατζής λεγόταν, στην αγορά και έκανε μπουγάτσα, λουκουμάδες, γλυκά και πήγα εκεί σαν παιδί του, παραγιός όπως λέγανε. Και στην αρχή πουλούσα γλυκά στον δρόμο, μετά καφέδες, μετά όσο μεγάλωνα μέσα έμαθα μετά να ανοίγω και το φύλλο. Και βλέπω, κάναμε μπουγάτσα, λουκουμάδες, γλυκά και έμεινα εκεί μέχρι 10,5 χρόνια, μέχρι να φύγω στρατιώτης. Μετά το στρατό όταν γύρισα, άνοιξα δικό μου. Έχει, ήταν κενό το Ρέθυμνο, είχε πάει το αφεντικό μου Ηράκλειο και άνοιξα εδώ και από τότε συνεχίζω δικό μου από το 58 τον Οκτώβριο. Με το φύλλο του μπακλαβά και του κανταΐφι. Και το κανταΐφι. Έζησε η οικογένειά σας, μεγαλώσατε τα παιδιά σας. Είναι σκληρή δουλειά. Και τώρα καμαρώνετε τα εγγόνια σας. Ναι. Γίνατε διάσημος όμως σε όλο τον κόσμο. Ας είναι καλά τα κανάλια, τα μέσα μαζικής μέσα και ο κόσμος που με αγαπήσανε. Και οι τουρίστες το καλοκαίρι όταν περνάνε αυτόν τον όμορφο γραφικό δρόμο, αν είναι η πόρτα ανοιχτή, σταματούν και κάθονται και σας φωτογραφίζουν. Τουρίστες έρχονται που έχουν έρθει και ξανάρθουν μετά από 10 χρόνια και έρχονται και μετάνε. Γι' αυτό τώρα το συνεχίζει ο γιος μου. Αλλά όλοι έρχονται και γυρεύουν τον παππού, τον παππού. Και αν κάνουμε να παραβρίσκομαι μέσα για να με ζητάνε. Ο γιος είναι καλός. Και αυτό μου δίνει ζωή.